Να πω κι εγώ κάτι του Μπέλου να δείξω ότι... Άκουσέ με. Βούτυρο. Όχι, όχι. Βούτυρο. Γράφει. Εν τω μεταξύ, άμα φανεί ότι θα πάρω και το Μπέλο, νομίζω ότι θα μου δώσει πολλά... Καταλαβαίνεις. Φαντάζομαι τώρα θα πούνε μετά και να μπει ο Μπέλος και να πούνε το βοήθησε και μπήκε. Αν ο Μπέλος μπει στο σπίτι, οι περισσότεροι προσπαθούν να τον προσεγγίσουν. Μάλλον δεν εμπιστεύονται τα χέρια του. Σου λέει πώς θα γίνει τώρα, μείνουμε λίγο παραπάνω στο παιχνίδι. Κάτσε να σαλιαρίσουμε τον Μπέλο. Οι άλλοι μεσοί έχουν κατουρηθεί πάνω τους. Τους κατουράω. Άμα του δώσουμε βοήθεια. Βοήθεια τώρα. Δίνουμε εδώ πάνω. Ξέρεις, μόλις σε παίρνει η κάμερα, ξεκινά να δουλειάς. Ρίχ, βάλε και ξύς, πάλι μέσα. Βάλε το κατσαρολάκι. Μόνο σε παίρνει, άσχετα τι κάνει. Και άμα γυρίσεις σπίτι, ξέρεις θα λένε. Θα μπεις και στο κιού, θα πεις. Εντάξει, βοήθησα, ήμουν από πάνω. Εντάξει, βοήθησα. Είναι ο αγαπημένος. Θα πούνε, θα πούνε, θα πούνε. Λέει, βοήθησα τον Πέλο. Στο πελί. Ναι, και ποιο είναι η συνταγή. Δικιά σου. Όχι. Του πίσω. Του Μπέλου. Του Δημητρή. Είναι δικιά του τώρα. Δεν είχε ξανακάνει κανείς. Ναι, θέλω να πω. Ο πρώτος τον έφερε στην Ελλάδα. Γιατί είχε κάνει ο Φρόμπελ. Από το Τελωνίο το πέρασε. Παίζει πρώτη φορά να μην χαίρονται που παίρνει το πισό. Βασικά θα το κάνουμε για αυτόν πολύ τόσο λίγο. Εντάξει, για να μαζέψουμε followers. Και γι' αυτό ήρθαμε. Τι ήρθαμε, για να γίνουμε μάγειρες. Γεράκια της δεκάρας. Επί πινακίου φακής να κάνουν το σκοπό σκοπάκι. Σωστό και αυτό. Να κάνουμε ένα giveaway. Εγώ θα κάνω giveaway φρουτόκρεμες. Εγώ μαγιό, μάλλον. Ο καθένας εδώ προσπαθεί να πάρει τηλεοπτικό χρόνο και λέει μπαρούφες διάφορες. Μπαρούφες. Να δείξω ότι είμαι πολύ καλός μάγειρας, γιατί ξαφνικά είμαι στον εξώστη και δίνω βοήθεια από κάτω, αλλά λέω πράγματα τα οποία είναι άκυρα τελείως. Δηλαδή άκουγα πράγματα. Να λένε στη Ματσούκαρου. Ως φανάρι τα λέγανε απλά επειδή ήταν στραμμένη κάμερα πάνω τους και έπρεπε να δείξουν τώρα ότι είναι μάγειρες. Έτσι δεν δίνεις βοήθεια, μόνο που χαντακώσεις όλο από κάτω. Αυτά που άκουγα ήταν μαγειρικές ασυναρτησίες. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τον Δημήτρη Μπέλο! Οκ, θα τον καλωσορίσουμε. Καμία όρεξη δεν έχω να καλωσορίσω κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δεν μπορώ. Δεν σε ρωτήσαμε, δεν σε ρωτήσαμε. Τους βαρέθηκα όλους. Νομίζω ότι όλοι χάρηκαν πάρα πολύ που μπήκε ο Μπέλος. Εννοώ αυτοί που υποστηρίζαν τη Μαρία, δυνατό μάγειρα, γιατί ο Δημήτρης είναι δυνατός μάγειρας, τον οποίο θα μπορούν να τον γλύφουν, να τον σαλιαρίζουν όλη μέρα και να προσπαθήσουν να παραμείνουν λίγο ακόμα στο διαγωνισμό, να τους βοηθήσει κάπως. Όλοι θα τον αγκαλιάσουν και θα βγάλουν τον πραγματικό συχαμερό εαυτό τους. Ευτυχώς η Μαρία δεν ανέφερε εμένα στο γράμμα. Ούτως ή άλλως τη συχαινόμουν και με συχαινότανε, ασχέτως αν μου μιλούσε. Απορώ το λόγο που μου μιλούσε. Ήρθε να μ' αγκαλιάσει και όλες, μήπως τυχόν και φύγεις. Λέω, ας αφήσουμε τις τώρα μεταξύ μας, είμαστε ειλικρινείς. Καθόλου δεν με ενδιέφερε. Σαν άτομο απλά με ενοχλούσε μέχρι και η φράτζα της, δηλαδή όλο λάθος κι αυτό. Το έχω αποδεχτεί εν μέρη μέσα μου ότι μπαίνουν παλιοί. Είναι άνισο, το επιμένω και το λέω. Ο Δημήτρης παίζει να είναι και από τους λίγους που δεν με ενοχλεί που μπήκε. Ίσως ηρεμήσει και η άλλη να μην μας πρίζει κιόλας. Δεν ξέρω που θα μείνουν τα παιδιά μου, πως με διώξουν από το δίκλινο και μείνουν οι δυο τους. Μπορεί να μου κάνουν ένα σωματά ξαφνικά, γιατί δεν φεύγεις από το δίκλινο να μείνω εγώ και ο Δημήτρης. Είμαστε ερμανιασμένοι. Γελάω, δεν μπορώ. Εμετός. Να τους πούνε να φύγεις. Θα τους βάλω φωτιά. Θέλει η τέτοια να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Να κράξω πάρα πολύ. Θέλω να ξεράσω, παιδί. Θέλω να ξεράσω. Πραγματικά. Δεν μπορώ αυτά. Είμαι τέτοιο άνθρωπο και δεν μπορώ. Όλα αυτά τα καροκυζηλίκια. Τώρα θα έχουμε να ζήσουμε και κάτι παραπάνω με το ζευγαράκι. Η Μαρία ήδη λέει πράγματα που δεν στέκουν. Μόνη τη βγάζει. Έχω κάνει φίλου. Φίλου έκανε. Η Βασίλισσα του Σιφών. Ποιο τα είπε αυτά. Πού τα έχει γραμμένα. Κάθεται και τα γράφει το βράδυ και το πρωί τα λέει. Δεν ξέρω. Μόνο και ξενερώνω. Και μετά μπορεί να γίνω και χειρότερος από αυτούς και να αναδυθούν από μέσα μου αυτές όλες οι παλιές συμπεριφορές. Όλες οι συμπεριφορές υποτίμησης, ενοχλεί το ψέμα, χειρισμός, μιλάμε για πολύ χειρισμό ή πολύ ψέμα. Ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι ο Πορφύρης χειρίζεται
Τους μικρότερους. Και η Μπέι το κάνει αυτό με τα κορίτσια. Αυτό. Αυτή είναι η... άρχοντες του χειρισμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Να έχετε ένα καλό και όμορφο βράδυ.